τις εικόνες που συνεχίζουν να κάνουν το γύρο του κόσμου από την πολεμική φιέστα που οργάνωσε ο Πούτιν στο στάδιο Λουζίνσκι στη Μόσχα με 90.000 θεατές, οι οποίοι, σύμφωνα με το BBC, ήταν πληρωμένοι κλακαδόροι περισσότεροι και δημόσιοι υπάλληλοι που υποχρεώθηκαν να πάνε να παρακολουθήσουν και να χειροκροτήσουν τον Ρώσο πρόεδρο. Δυτικοί αναλυτές μιλούν για εικόνες που παραπέμπουν σε Χίτλερ και Ναζί. Ο Ζελένσκι σχολίασε, φανταστείτε εκεί μέσα τα πτώματα 14.000, τους ορούς 14.000 Ρώσων στρατιωτών. Ενώ πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας σχολίασε, ο Πούτιν δεν είναι τρελός, είναι ανήθικος, μην υποτιμάτε την πυρηνική απειλή. 95.000 Ρώσοι ξεσπούν σε ξέφρενους πανηγυρισμούς μέσα στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας. Δεκάδες χιλιάδες βρίσκονται έξω από το στάδιο. Στην προσεκτικά σκηνοθετημένη φιέστα για την 8η επέτειο προσάρτησης της Κριμαίας, η κάμερα εστιάζει σε βλέμματα λατρείας προς τον ηγέτη, σε νεανικά χαμόγελα που ενθουσιάζονται και επιθυμούν τη μετατροπή των ουκρανικών πόλεων σε ερείπια, στους συγκεντρωμένους που ανεμίζουν σημαίες της Ρωσίας. Ο Ρώσος πρόεδρος προσπαθεί να δικαιολογήσει τη θυσία χιλιάδων νεκρών Ρώσων στρατιωτών και χιλιάδων αμάχων. Воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо плечом. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Просто уявить себе, что на том стадионе в Москве 14 тысяч трупов. Еще десятки тысяч пораненных и скалеченных людей. Уже столько российских втрат от этого вторжения. Δίπλα σε ενθουσιώδεις χειροκροτητές της στρατιωτικής εισβολής, Ρωσία! Ρωσία! Η κάμερα καταγράφει νεαρούς που έχουν χρωματίσει στα ρούχα τους το Ζήτα, σύμβολο της εισβολής. Δυτικά μέσα μεταδίδουν ότι η φιέστα Πούτιν προσέλκυσε και κλακαδόρους που πληρώθηκαν για να παρευρεθούν εκεί, αλλά και δημοσίους υπαλλήλους που πήγαν στη φιέστα υποχρεωτικά. Telling Moscow's school teachers and state-funded university students that they had to attend a rally against Ukraine. One elementary school teacher telling CNN that her friend was fired for refusing to attend. Μίλησα με δεκάδες από αυτούς που έκαναν ουρά για να μπουν στο χώρο της συγκέντρωσης. Ένας άνδρας που εργάζεται στο μετρό της Μόσχας μου είπε ότι αυτός και άλλοι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να παρευρεθούν σε συγκέντρωση. Όπως είπε, θα είμαι εδώ για λίγο και μετά θα φύγω. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εδώ δεν υποστηρίζουν τον πόλεμο. Εγώ σίγουρα όχι. Well, we've spoken to quite a few people here who told us that they were either forced to come here by their employers or promised the day off if they would come here. But no one would go on camera. In the years of Putin's rule, yes, it is usual that people are prescribed to go. Most likely they were collected at their enterprises, at their research institutions, at their universities. Putin the bosses brought closer to the stadium. Ο Πούτιν συμπεριφέρεται όπως ένας αυταρχικός ηγέτης, ο οποίος θεωρεί ότι προσαρμόζονται τα πάντα σε αυτόν και όχι αυτό στην πραγματικότητα. Δηλαδή τύπου? Υπάρχουν από τον Χίτλερ, από τον Μουσολίνι, από τον Στάλιν. Έχουμε να δούμε πολλά τέτοια αυτού παραδείγματα. Αυτού του διαμετρήματος είναι όχι, δηλαδή. Βέβαια, όχι βέβαια. Είναι πολύ μικρότερος. Η Δύση δεν πρέπει να πάρει αψήφιστα τις απειλές της Μόσχας, προειδοποιεί ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Αντρέι Κοζίρεφ. Εάν κλείσουμε τα μάτια στην πυρηνική απειλή του Πούτιν, αυξάνουμε τον κίνδυνο ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Το ότι έκανε λάθος υπολογισμούς δεν τον καθιστά παράφρονα. Απλώς ανήθικο που έπεσε έξω στους υπολογισμούς του. Μπορεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν να εμφανίζεται κάτω από το σύνθημα για έναν κόσμο χωρίς ναζισμό, αλλά οι σκηνές στο στάδιο Λουζνίκι παραπέμπουν σε μαζικές συγκεντρώσεις του ναζιστικού παρελθόντος.